Καλημέρα. 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 Έρχεται το κύμα της ζέστης. Θαρώ πως μάλλον θα είναι το τελευταίο. Βέβαια, έτσι όπως έχει γίνει ο καιρός, ποτέ να μην ορκιζόμαστε. Πάντως, 2-3 μέρες θα έχει ζέστη, ζέστη. Δηλαδή, θα την καταλάβουμε καλά. Και έχουμε και πολιτική υψηλή θερμοκρασία. Τώρα βάλαμε τα μπουφανάκια μας, τώρα ζέστη, μας το χαλάνε. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το θέμα με τα στεγαστικά. Και δεν ξέρω αν ο Θανάσης έχει πληροφορίες εκεί, η Ευαγγελία, γιατί είναι ένα θέμα σοβαρό. Έχουμε τις ανακοινώσεις σε λίγο με στεγαστικά δάνεια με πάρα πολύ χαμηλό επιτόκιο, 1% για νέους, δηλαδή ανθρώπους Έως 30. μέχρι 39 ετών. Βάλανε και άλλους τη τέτοια όμως, βάλανε και τους ευάλωτους. Θα βάλανε και άλλες κατηγορίες δηλαδή. Για πες μας λίγο, Θανάση. Να περιμένουμε να το δούμε. Είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα από την πλευρά της κυβέρνησης που θέλει να στηρίξει κυρίως τα νέα ζευγάρια και τους νέους ανθρώπους, φοιτητές, ευάλωτες κατηγορίες που δυσκολεύονται να βρουν σπίτια, διότι όπως πολύ καλά ξέρουμε όλοι, τα ενοίκια έχουν εκτοξευθεί στην κυριολεξία στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μεγάλες πόλεις και ακόμη και μικρότερες πόλεις. Και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει μία λύση. Το πρόγραμμα θα φτάνει περίπου το 1,7 δις ευρώ σε πρώτη φάση και βλέποντας και κάνοντας. Να περιμένουμε λίγο τις ανακοινώσεις και τις εξειδικεύσεις από τον κύριο Χατζηδάκη και τους συναρμόδιους υπουργούς για να μπορούμε να πούμε μερικά πράγματα Ναι, να καλύτερα. δούμε δηλαδή θα έχει εισοδηματικά κριτήρια. Θα είναι ο σπιτιτζής Ποιος θα πληρώνει τη δόση. Άρα θα την πληρώνει ο γονιός. Ο γονιός που προφανώς μπορεί να έχει ήδη άλλο δάνειο. νομίζω πιο Ναι. πολύ στα νέα ζευγάρια απευθύνεται Ναι, αλλά αυτό. μέχρι τώρα δεν... Λέω, Λέω, παιδιά, λέω. Στο Πάντως, σχεδιασμό είναι να υπάρχει μια τάξη στη δόση κοντά στα 270-280 ευρώ το μήνα, που είναι, αν είναι τόσο ποσό, είναι πολύ λιγότερο από ένα πιθανό ενίκιο. Γιατί ξέρουμε ότι για ένα σπίτι στο κέντρο της Αθήνας, για μια 500-600 ευρώ θέλεις. καρφέ, Άστε τώρα. 400-500 ευρώ, έτσι. 400 ευρώ, Λίγα λέτε, λίγα άμα λέτε. βρεις με 400 ευρώ σπίτι για να μείνει ζευγάρι στο κέντρο της Αθήνας, 500. ενώ σπίτι αξιοπρεπές, έτσι, να μην είναι τρόγλι. Και δεν μιλάω ούτε για ρετυρέ, ούτε για μεγάλα σπίτια. Και το βρεις με 400 ευρώ, φέρτο και θα γίνει ανάρπαστο στο δευτερόλεπτο. Κάτι πήγε να πει η Έτσι, Ευαγγελία. εντάξει, υπάρχει όμως ένα θέμα, αντιλαμβάνομαι, γιατί αυτά τα σπίτια θα θέλουν, είναι θετικό. Καταρχήν να πούμε ότι είναι θετικό. Μην είμαστε... αλλά δεν είναι μόνο αυτό που το οποίο Προφανώς. θα κοστίσει, γιατί αυτά προφανώς είναι κλειστά σπίτια, θα θέλουν ανακαινήσεις. Δηλαδή κάποιος θα πρέπει να δει συνολικά την εικόνα και πόσο την αντέχει. Θα τρέξει παράλληλα ένα πρόγραμμα με επιδότηση έως και 10.000 ευρώ για ανακαινήσεις κλειστών σπιτιών. Ακούστε, επειδή αυτά τα προγράμματα είναι καλό να είναι κυκλικά και μετά να την ακούσουμε την Ευαγγελία γιατί προσπαθεί τώρα να μιλήσει. Είναι σημαντικό να δοθούν οι επιδοτήσεις αυτές. Γιατί δεν είναι μόνο ότι θα δουλέψουν, ότι τα νέα ζευγάρια θα βρουν σπίτι. Γιατί σκεφτείτε, ας πούμε, δύο νέοι άνθρωποι που παίρνουν από 800 ευρώ καθένας και μαζεύουν 1.500-1.600 ευρώ το μήνα. Άμα θέλουν 500-600 ευρώ νίκη και θέλουν και άλλα 300 ευρώ, 200 όσα είναι για θέρμανση, απλά το πράγμα δεν βγαίνει. Όταν λοιπόν δοθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα και έχει μέσα και ανακαίνιση, σημαίνει ότι θα βρουν δουλειά και όλοι οι άνθρωποι του κύκλου της οικοδομής θα κυκλοφορήσει λίγο το χρήμα. Είναι καλά προγράμματα αυτά, μακάρι να αφορούν πολύ κόσμο. Δηλαδή το πρόβλημα για μένα είναι ότι πολλές φορές μπαίνουν διάφορα κριτήρια, ένα κριτήριο από εδώ, ένα κριτήριο από εκεί και τελικά αυτό που γίνεται είναι κάτι το οποίο αφορά πολύ λίγους. Αυτό είναι μόνο το δικό μου ερώτημα. Ευαγγελία. Ναι, έλεγα ότι πέρα από αυτό το δάνειο που μπορεί να είναι πολύ φθηνό με 1% επιτόκιο και να μου πληρώνεται γύρω με μια δόση 275 ευρώ που είναι σημαντικό, καταρχήν για τους φοιτητές αυξάνεται το επίδομα Ναι. για τη στέγη. Ακίνητα του δημοσίου, τα οποία είναι αδρανή, δεν χρησιμοποιούνται, θα δοθούν και αυτά έτσι ώστε είτε να χτιστούν εκεί νέες κατοικίες, είτε να ανακαινιστούν και θα τρέξουν και άλλα προγράμματα εξοικονομώ. Οι ιδιοκτήτες που έχουν ένα κλειστό σπίτι κάπου στο κέντρο της Αθήνας,
με μία επιδότηση μπορώ να το ανακαινήσω και να, στη συνέχεια να το νοικιάσω, να το πουλήσω, οτιδήποτε. Και επιπλέον θα χτιστούν από ό,τι καταλαβαίνω και κάποιες φοιτητικές εστίες καινούργιες με τη μέθοδο. Ναι, σε αυτά, επειδή όμως είναι μακροπρόθεσμα και τώρα για να ξεκινήσει να χτίσετε φοιτητική εστία. Είναι μακροπρόθεσμα, αλλά είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι. Θα τελειώσει μετά από 5 χρόνια. Λόγω, εδώ είναι. Τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα και είναι η υπόθεση Πιτσιόρλα. Θέλω να ξεκινήσουμε από την Ελένη αυτή τη φορά. Γιατί. Σας ενδιαφέρουν οι υποκλοπές. Συγγνώμη δηλαδή, δεν μπορούσα να μην το πω. Ελένη μου, εμείς το θέμα των υποκλοπών. Ξαφνικά υπάρχει ένα ενδιαφέρον για το θέμα των υποκλοπών. Δεν ξέρω τι έχει πει ο κύριος Ντρομπάτης, δεν το ξέρω το θέμα. Ο κύριος Στασούλας είπε ότι δεν θα βγουν πληροφορίες, άρα αυτές είναι οι διαρροές. Ελένη, αν δεν το ξέρεις το θέμα. Ξέρω θέματα στα οποία υπάρχουν. Ναι, εντάξει, αν δεν το ξέρεις το θέμα. Παρακολούθηση του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη. Όχι, μισό λεπτό, έβγαλε μια ανακοίνωση ο κύριος Ντρομπάτης. Ένα λεπτό. Ελένη. Ελένη, όπου υπάρχουν γεγονότα. Παρότι διέκρινα μια ειρωνία, γιατί εμείς εδώ το θέμα των υποκλοπών το συζητήσαμε πάρα πολύ και πολύ αναλυτικά. Χιούμορ κάνω, όπως κάνεις και εσύ. Εντάξει, άμα κάνεις χιούμορ το δέχομαι. Άμα κάνεις χιούμορ το δέχομαι. Κάνεις και εσύ πολλές φορές. Εσύ με λες τρελή και γελάμε. Και δεν είναι χιούμορ αυτό. Αυτό είναι χειρότερο. Συγγνώμη. Όχι, το δέχομαι. Έγινε μείζον. Αν είναι χιούμορ, το δέχομαι και το καλοδέχομαι κιόλας. Όχι, το δέχομαι απλά. Λοιπόν, να πούμε πάντως το εξής. Η ιστορία υποκλοπές είναι μια ιστορία μεγάλων αμαρτιών, όπως αποδεικνύεται. Έτσι. Όπως και αν το δει κανείς, από όπου και αν το πιάσει και όποιον και αν αφορά. Γιατί η ιστορία του Ανδρουλάκη είναι μια πολύ κακή ιστορία, πολύ άσχημη ιστορία, δεν θα σταματήσουμε να το λέμε ποτέ. Του Πιτσιόρλα η ιστορία αρχίζει να έχει και αυτή τέτοια χαρακτηριστικά, γιατί εγώ ομολογώ ότι ακόμα δεν έχω καταλάβει ότι δεν έχω καταλάβει και στον Ανδρουλάκη. Όπως βάζαμε πάντα το ερώτημα, γιατί παρακολουθούσαν τον Ανδρουλάκη. Κάποιος πρέπει να μας το πει αυτό το πράγμα. Το ίδιο βγαίνει μόνο τώρα. Ο Ανδρουλάκης ήταν εκλεγμένος ευρωβουλευτής. Ναι, το ίδιο βγαίνει. Ένα λεπτό, Ελένη. Το ίδιο ήταν βγαίνει. Πρόσωπο. Και όχι μόνο αυτό, ήταν και υποψήφιος αρχηγός. Και υποψήφιος αρχηγός του Τρίτου Κόμματος. Το ίδιο όμως είναι. Ήταν τεχνοκράτη. Όχι, Ελένη. Ο Τσιόρλας διαχειριζόταν την περιουσία του. Όχι, 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 σας παρακαλώ. Όχι, τα δικά μας είναι έτσι και των άλλων είναι καρύδια και ακούγονται. Ο Πιτσιόρλας είναι ιστορικό. Δηλαδή, αν θυμάσαι με να το πω. Αν ένα τεχνοκράτη της κυβέρνησης, δεν χωρίς, θα είχε. Μην μιλήσουμε όλοι μαζί. Έχει η Ελένη τη γνώμη της. Ο Πιτσιόρλας. Να παρακολουθούν έναν ευρωβουλευτή. Ο Πιτσιόρλας μας λέει, Ελένη, ότι είναι τεχνοκράτης. Είναι η γνώμη της και καλώς τη λέει, αυτήν έχει. Εγώ θέλω να πω ότι ο Πιτσιόρλας είναι ένα ιστορικό στέλεχος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τοποθετήθηκε σε μια θέση που για μένα είναι πιο σημαντική από υπουργός. Ο επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή χρονική περίοδο, του ταμείου που έχει όλη την περιουσία της χώρας, όλη την περιουσία της χώρας, δεν είναι υπουργός, είναι παραπάνω και από υπερυπουργός. Και ο Πιτσιόρλας στη συνέχεια γίνεται και υπουργός αναπληρωτής ανάπτυξης. Δηλαδή μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο είναι, πώς να το πω, στην οικονομική, στο οικονομικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ τότε, ελίτ, κορυφαίος. Το ερώτημα λοιπόν είναι, το δικό μου, γιατί τον παρακολουθούσαν. Μπορεί να υπάρχει λόγος, συμφωνώ, αλλά δεν έχω καταλάβει το γιατί. Πήγε να ξεπουλήσει τη χώρα. Δεν έχουμε καταλάβει γιατί παρακολουθούσαν τον Ανδρουλάκη, ασχολούμαστε 8 μήνες. Και δεν έχουμε βρει απάντηση. Βρελένη μου, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα να πούμε αισθάνεσαι την ανάγκη, αισθάνεσαι την ανάγκη να πεταχθεί συνέχεια και να πει κάτι. Είπε την άποψή σου. Είπε την άποψή σου και την ακούσαμε και γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ. Άσε όμως να πούν και οι υπόλοιποι και άσε να ολοκληρωθεί και μια σκέψη. Αυτό που λέω λοιπόν είναι. Επειδή ξεκίνησα. Να μιλήσω. Οκ, δεν μιλάω. Καλά. Είπα από την αρχή ότι το ερώτημά μου είναι για τον Ανδρουλάκη πρώτα. Πρέπει να μας πούν. Γιατί τον παρακολουθούσαν. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Ξεκίνησα από αυτό και θα το λέω συνεχώς. Όμως προκύπτει το ίδιο και για τον Πιτσιόρλα. Και δεν μπορεί να το λέμε μόνο για τον Ανδρουλάκη και να μην το λέμε για τον Πιτσιόρλα. Πώς να το κάνουμε. Λοιπόν. Ο οποίος σήμερα ανακοίνωσε ότι προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά τον κύριο Ρουμπάτη. Ναι. Να πω κάτι. Ναι. Στο θέμα του Ανδρουλάκη βγήκε ο νυν πρωθυπουργός και ανέλαβε την πολιτική ευθύνη λέγοντας ότι κακώς ανεπαρκής τοποθέτηση. Το δέχομαι για την οικονομία της συζήτησης, το δέχομαι ότι ήταν. Από την πλευρά του κ. Τσίπρα δεν υπάρχει κουβέντα. Τον παρακολουθούσανε, ναι ή όχι.
κακός ή καλός. Θανάση, για μένα είναι κενά και τα δύο. Ούτε επαρκή θεωρώ την εξήγηση για τον Ανδρουλάκη. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, έτσι. Δηλαδή, η συγγνώμη είναι για το γεγονός. Τι το προκάλεσε, πρέπει να το μάθουμε. Είναι μια υποχρέωση της κυβέρνησης να το πει. Να πει κάτι το οποίο θα εξηγεί. Για τον Πιτσιόρλα είναι πολύ σοβαρό. Θυμίζω επίσης ότι μιλάμε για την εποχή των μνημονίων, μιλάμε για την εποχή που παζαρεύαμε την περιουσία της χώρας και μιλάμε για μια κατάσταση που δεν καταλάβαμε. Ακούμε για συριακά κεφάλαια, ακούμε για διάφορες εταιρείες. Ο Πιτσιόρλας λέει εκπροσωπούσε κάποια φαν, κάποια επενδυτικά κεφάλαια. Ο ίδιος... Τον βάλαν στο ΤΑΙΠΕΔ ενώ εκπροσωπούσε επενδυτικά κεφάλαια. Ο ίδιος είπε σήμερα, συγγνώμη, ο ίδιος είπε σήμερα ότι είχα φιλικές σχέσεις με κάποιους οι οποίοι ενδιαφέρονταν, αλλά δεν είχα επαγγελματικές σχέσεις. Είπε ο ίδιος, λέω ότι λέει, τι λέει ο ίδιος, έτσι. Και κάτι ακόμη, είπε ότι ο λόγος που επικαλέστηκε ο κύριος Ρουμπάτης, ότι δηλαδή εκείνη την περίοδο είχε την επίβλεψη μιας πώλησης μεγάλης έκτασης νησιού, ότι ήταν υποθέσεις που είχαν κλείσει, είχαν γίνει νωρίτερα. Δεν αφορούσαν την περίοδο που ήταν ο ίδιος πρόεδρος του ΤΑΙΠΕ. Ευαγγελία μου, είναι σαφές ότι αυτά που ακούμε δεν είναι πράγματα τα οποία είναι ακριβή. Δηλαδή, θυμίζω ότι ο ίδιος ο κύριος Ρουμπάτης, όταν πήγε στην Επιτροπή για να καταθέσει, είπε ότι δεν παρακολουθούσαν τον Πιτσιόρλα. Εμέσως ακούγαμε γιατί παρακολουθούσαμε άλλους και όταν μιλάγαμε με τον Πιτσιόρλα, καταγράφαμε και τον Πιτσιόρλα. Σήμερα, χτες, μάθαμε ότι υπήρχε ευθεία παρακολούθηση. Και το ερώτημα το ξαναλέω είναι το γιατί. Μπορεί να υπήρχε λόγος. Εγώ δεν θέλω, χωρίς να ξέρω, να έχω γνώμη. Δεν έχω γνώση, δεν μπορώ να έχω γνώμη. Οφείλει όμως από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν υπάρχει απόρριτο για τα πολιτικά πρόσωπα, να γίνει γνωστό το γιατί. Και μπορεί να είναι επαρκέστατος λόγος. Αλλά να γίνει ξέραμε, γνωστό. Είχε υποθεί ότι υπήρχε εντολή, αν δεν κάνω λάθος, από την υποχή Σαμαρά και ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι σε αυτή συνεχίστηκε γιατί έπρεπε να συνεχιστεί. Ενώ αυτός ο κύριος Ρουμπάτης το έκανε πιο συγκεκριμένο. Και είπε ότι η εντολή του Τσίπρα συνεχίστηκε και σταμάτησε όταν έγινε υφυπουργός. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά στην υπόθεση αυτή. Για να δούμε. Ελένη, θες να πεις κάτι για να κλείσουμε να πάμε στα υπόλοιπα. Όχι, θέλω. Τα είπατε Βέβαια. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είναι ωραία σας εκπομπή. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να μας πει και μια κουβέντα για τα βασιλικά εδώ. Τι για τα βασιλικά, τι να σας πω. Αυτό εντάξει, σήμερα θα είναι μια κανονική μέρα. Δηλαδή έχει το λαϊκό προσκύνημα μόνο, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά η χθεσινή ημέρα, γιατί ακούω και εξοργίζομαι με όλους αυτούς οι οποίοι απαξιώνουν όλο αυτό το οποίο γίνεται, το οποίο εμάς δεν μας αφορά άμεσα, αλλά είναι ένα γεγονός ιστορικό. Αυτό θα τα καταγραφεί στα επίκαιρα, στα χρονικά της ιστορίας. Δηλαδή, μια μονάρχης που πέθανε μετά από 70 χρόνια, η τελετή, όλη αυτή η διαδικασία που βλέπουμε, είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπεις κάθε μέρα. Επειδή είναι το Crown σε live, έτσι. Ναι, δηλαδή, ναι, δεν είναι. Να σας πω μια λεπτομέρεια τεχνική. Λόγω της ανασχόλησής μου με την τηλεόραση, είδαμε χθες μια τελετή, μια πομπή, η οποία ήταν απίστευτα καλά σκηνοθετημένη. Ναι, ναι. Η κάλυψη, κάθε πλάνο, υπήρχε λόγος που γινόταν. Έβλεπες το φέρετρο και τον Κάρολο. Η άλλη κάμερα έδειχνε το φέρετρο και το Βίλιαμ. Και η λεπτομέρεια που θέλω να τονίσω είναι η εξής. Ήθιστε πια οι τελετές αυτές να καλύπτονται και από drones. Σηκώνεται δηλαδή ένα drone, έχει μια κάμερα πάνω και δίνει ένα ωραίο πανοραμικό πλάνο. Δεν υπήρξε κανένα τέτοιο πλάνο. Όχι, δεν υπήρχε. Drones πετάγανε από πάνω άπειρα και για λόγους ασφαλείας κλπ. Τα πλάνα ήταν επιλεγμένα για να κάνουν μια συγκεκριμένη αποστολή. Γερανούς είχε. Αυτό που, μέχρι εκεί. Ναι, αυτό που γίνεται τώρα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ισχύς και χρήμα. Μέσα από το lifestyle περνάει η ισχύς και το χρήμα. Ο Κάρολος πρέπει να παραδώσει ό,τι παρέλαβε. Το Ενωμένο Βασίλειο. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύει ο θεσμός της Βασιλείας που είναι ο πιο συνεκτικός κρίκος του Ενωμένου Βασιλείου. Υπάρχει έντονο κύμα αμφισβήτησης της Βασιλείας. Η Σκωτία θέλει να φύγει. Με την Ιρλανδία ξέρουμε τι γίνεται. Όλο αυτό που κάνουν τώρα οι Άγγλοι, το κάνουν για να κρατήσουν ενωμένο το βασίλειο. Αυτός είναι ο λόγος. Μπορείς όμως να φαίνεται αδιανόητο, πολύ ξένο και εξαιρετικά μακρινό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, δείτε από το Brexit πόσο κλειδωνίστηκε, παιδιά, όχι η ευρωπαϊκή μόνο, και η παγκόσμια οικονομία. Και κλειδωνίζεται. Δεν κλειδωνίζονται ακόμα, ναι. Να σας πω μια λεπτομέρεια. Επειδή μιλούμε για τα ενίκια, ξέρετε τι συμβαίνει στην Αγγλία με τα ενίκια? Ξέρετε τι σημαίνει να πας να νοικιάσεις σπίτι στο Λονδίνο? Για μία γκαρσονιέρα στο κέντρο του Λονδίνου αυτή τη στιγμή θέλεις περίπου 2.300 λίρες. Η λίρα είναι πάνω από το ευρώ. Ναι. Δηλαδή θέλεις 2,5 χιλιάρικα για να πας να νοικιάσεις ένα σπίτι στο κέντρο του Λονδίνου. Το μήνα. Και δεν βρίσκεις.
Εγώ θέλω να πω παράδειγμα προς μίμηση είναι οι ουρές για το λαϊκό προσκύνημα, παιδιά. Αυτό δεν θα το δείτε σε κανένα μέρος του κόσμου. Είναι Για μένα τόσο παράδειγμα. οργανωμένο αυτό το πράγμα Να, και οι τόσο. Άγγλοι το έχουν αυτό. Δηλαδή δεν Οι υπάρχει. Άγγλοι είναι σε αυτό το πράγμα, ίσως δεν υπάρχει άλλος λαός στην Ευρώπη τόσο πειθαρχημένος, πολύ περισσότερο και από τους Γερμανούς. Ναι, Ευαγγελία. Έλεγα για μένα παράδειγμα προς μίμηση επίσης είναι το γεγονός ότι δεν είδαμε ούτε μισό πλάνο από την ώρα που πέρασε το παλάτι του Μπάκινγκαμ και μετά. Δηλαδή την υποδοχή της οικογένειας, του προσωπικού κτλ. Ότι διαφύλαξαν το ιδιωτικό κομμάτι. Αυτό που πάντως εγώ θέλω να επιμείνω είναι ότι η κατάσταση οικονομικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, κυρίως στην Αγγλία, είναι δραματική. Οι άνθρωποι θα περάσουν τον πιο δύσκολο χειμώνα. Σας είπα για τα ενίκια, βάλτε και το τι θέλει. Εξήγηλαν περισσότερα μέτρα για την ενέργεια από ότι εξήγηλε όλη η Ευρώπη. Ε? Ναι. Να μην το ξεχνάμε και αυτό. Τι λεφτά θέλουν για την ενέργεια. Δηλαδή. Τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ στην Αγγλία είναι σε εξωφρενικές τιμές. Σας περιγράφω ένα πράγμα το οποίο κάποιος θα πει, βρε παιδάκι, εντάξει, τώρα κόψει κάτι από την υπερβολή. Συμβαίνει να το ξέρω άμεσα ζει ο γιος μου και έχω εικόνα του τι συμβαίνει. Έτσι, το κόστος ζωής είναι αβάσταχτο. Και αυτό θα φέρει αντίδραση κοινωνική. Αυτό πάνε να προλάβουν. Είναι βασικός λόγος αυτό που γίνεται. Θα μου πεις, μα τι είναι, άρτος και θέαμα. Ναι. Ναι, και αυτό ξέρεις πόσο στοιχίζει όλο γιατί, αυτό. Γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο έχει σημασία τεράστια. Λοιπόν, αυτά. Τα υπόλοιπα θα τα γράψετε στο Newsit. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.